Το μήνυμα ότι η Κομισιόν θα κινηθεί γρήγορα και θα κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της για να στηρίξει την Ελλάδα που επλήγει με σφοδρότητα από την κακοκαιρία Ντάνιελ, έστειλε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις της με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνάντησή του στο Στρασβούργο. Η κυρία Φόντερ Λάιεν μίλησε για 5 πηγές χρηματοδότησης προς την Ελλάδα, ανακοινώνοντας ότι στη χώρα θα δοθούν συνολικά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσες μεγάλες καταστροφές. Οι εικόνες από την Καρδίτσα είναι πολύ λυπηρές. Θρυνούμε για τις ζωές που έχουν χαθεί. Η Ευρώπη είναι δίπλα στην Ελλάδα και στους Έλληνες, είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν στην αρχή της τοποθέτησής της, η οποία τόνισε ότι απαιτείται γρήγορη και άμεση βοήθεια στη χώρα μας και ότι θα κινητοποιηθούν όλοι οι δυνατοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, αφού εξήγησε τα 5 μέσα από τα οποία θα εξασφαλιστούν οι πόροι στήριξης, αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας κοινής task force, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία της. Εν συνεχεία, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσουμε χρήματα από την προηγούμενη περίοδο που δεν δαπανήθηκαν από τα ταμεία συνοχής. Η δεύτερη πηγή αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποστήριξης που θα διοχετεύσουμε κεφάλαια πρόσθεση. Η τρίτη πηγή αφορά τα ταμεία από την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε και το νέο πρόγραμμα που θα εξετάσουμε. Τα χρήματα αυτά θα αποκαταστήσουν δάση και αγροτικές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι δίπλα σας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης 400 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υπάρξουν πόροι και από το πρόγραμμα Next Generation 2, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη βρίσκεται δίπλα στους αδύναμους και θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα στην Ελλάδα και στους Έλληνες, πρόσθεσε η κυρία Φόντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η αλληλεγγύη ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που προηγήθηκε με τη συμμετοχή Ελλήνων Υπουργών και Ευρωπαίων Επιτρόπων. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια επικοδομητική συνάντηση και ευχαρίστησε την κυρία Φόντερ Λάιεν για την ταχύτητα ανταπόκρισης. Επισημαίνω τη βαρύτητα της κατάστασης. Υποστήκαμε δύο μεγάλες καταστροφές που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ. Την τεράστια πυρκαγιά στον Εύρο, τη μεγαλύτερη που έχει χτυπήσει στην Ευρώπη και τις πλημμύρες που χτύπησαν τη Θεσσαλία, συμπλήρωσε ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης δεν είχε λάβει υπόψη τέτοιες καταστροφές όταν δημιουργήθηκε, δεσμευόμενος να προσπαθήσει να δρομολογηθεί αύξηση των διαθέσεων κεφαλαίων. Η οικονομία βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είμαστε σε θέση να καλύψουμε με πολλές άμεσες ανάγκες χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους του προϋπολογισμού που έχουμε και είναι πολύ επίγονη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει τη μέγιστη υποστήριξη και ευελιξία προκειμένου να στηρίξει την Ελλάδα και βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σημείωσε επίσης ο Πρωθυπουργός.